Πάμε να μιλήσουμε μια και λέμε και για τις ευρωπαϊκές εκλογές τώρα που θα είναι αυτή η ενδιαφέρουσα ημερίδα. Πάμε να μιλήσουμε για ευρωεκλογές με τον υποψήφιο ευρωβουλευτή της Ένωσης Κεντρών, τον κύριο Σιάτρα. Καλώς ήρθατε, κύριε Σιάτρα. Καλώς σας βρήκα, κύριε Βολίζο. Ελάτε, ελάτε, ακουμπήστε κανονικά. Έτσι. Καλή επιτυχία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν είναι η πρώτη σας ενασχόληση με τα κοινά. Ήσασταν υποψήφιος με τον Βασίλη Λεβέντη, με την Ένωση Κεντρών ξανά στις τελευταίες βουλευτικές εκλογές που κοντεύουν 4 χρόνια από τότε. Ποιος να το πίστευε. Ποιος να το πίστευε, πραγματικά. Αλλά τώρα πάτε με άλλο στόχο, για το Ευρωκοινοβούλιο. Ναι. Γιατί έχει ενδιαφέρον αυτή η διαδρομή? Κοιτάξτε, κύριε Πολύζο, είναι μια, όπως το είπατε, μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα διαδρομή, γιατί σου δίνει τη δυνατότητα να εξερευνήσεις και να δεις τομείς που στη χώρα δεν μπορείς να τους δεις εύκολα. Επίσης, το Ευρωκοινοβούλιο είναι ένας χώρος ο οποίος μπορείς να συνθέσεις με άλλες ιδέες και να προχωρήσεις κάποια πράγματα λίγο πιο μπροστά. Και δεν στηρίζεται στη στήρα πολιτική αντιπαράθεση η οποία συμβαίνει στην καθημερινότητα της ελληνικής πολιτικής σκηνής. Η ατζέντα όμως εκ των πραγμάτων γυρίζει σε αυτό. Η συζήτηση που γίνεται αυτή την περίοδο, βλέπετε ότι προσπαθούμε να αφήνει και λίγο χώρο για να μιλήσουμε για τα ευρωπαϊκά θέματα. Εμείς ίσως να το κάνουμε λίγο περισσότερο για τα ευρωπαϊκά και λιγότερο για τα εθνικά, αλλά η εθνική ατζέντα κυριαρχεί. Εγώ βλέπω και τον πρόεδρό σας, θα μου πείτε, εκ των πραγμάτων βγαίνει και απαντάει σε ερωτήσεις που το απευθύνονται. Αυτό ακριβώς. Έτσι. Απλά ξέρετε τι γίνεται, επειδή υπάρχει αυτή η πόλωση μεταξύ των δύο μεγάλων κομμάτων, η ατζέντα είναι γύρω από την πόλωση και γύρω από τα θέματα που αφορούν τα δύο μεγάλα κόμματα και εξυπηρετούν την ατζέντα τους. Ο κύριος Μητσοτάκης, που τυχαίνει να είναι και στις περιοχές μας εδώ σήμερα, ναι, θέλει τις ευρωεκλογές σαν ένα προμήνυμα για τις εθνικές εκλογές και να δείξει τη δύναμή του. Ο κύριος Τσίπρας, απ' την άλλη, θέλει να δει το κλίμα το οποίο αυτή τη στιγμή υπάρχει στην ελληνική κοινωνία. Δεν είναι όμως αυτό οι ευρωεκλογές. Οι ευρωεκλογές έχουν άλλο τελείως σκοπό. Δεν θα βγάλουν κυβέρνηση οι ευρωεκλογές. Ούτε θα δώσουν τάσεις. Έχουμε δει πολλά πράγματα στις προηγούμενες ευρωεκλογές. Έχουμε δει αποτελέσματα να αλλάζουν. Έχουμε δει κόμματα να εμφανίζονται, κόμματα να εξαφανίζονται. Για μένα οι ευρωεκλογές είναι ένα πολύ διαφορετικό κομμάτι και έτσι πρέπει να το δούμε. Και πρέπει να αρχίσουμε να μιλάμε περισσότερο για την Ευρώπη, γιατί αυτή η ευρωκοινοβουλευτική θητεία θα είναι αυτή που θα ψηφίσει και τον επόμενο προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που είναι από το 2021 μέχρι το 2028. Πράγμα που ελάχιστοι το γνωρίζουν ή ελάχιστοι το αναφέρουν. Πρέπει να αρχίσουμε να βλέπουμε τα ευρωπαϊκά θέματα με περισσότερη σοβαρότητα. Καλά, γιατί να σας πω, εμείς μέχρι πριν από λίγο καιρό ξυφουλκούσαμε εναντίον των κακών Ευρωπαίων. Έμας σώσαν, έμας δώσαν τα ωραία λεφτά και φτωχότερα κοινοβούλια, ενώ φτωχότερων χωρών κοινοβούλια από το δικό μας, για να σταθούμε όρθιοι, να έχουμε να δώσουμε εμείς μισθούς και συντάξεις, και ας είναι χαμηλότερος ο μισθός ενός άλλου Βαλκάνιου που μας δάνειζε και εμείς τους βρίζαμε. Οι κακοί Ευρωπαίοι που μας πατάνε κάτω από την πότα ή η κακιά Μέρκελ ή έτσι αλλιώς. Εμείς δεν έχουμε καταλάβει τι σημαίνει να είσαι στην Ευρώπη, τα ευεργετήματα του να είσαι Ευρωπαίος πολίτης. Η δικιά μου γενιά δεν το έχει καταλάβει αυτό, γιατί το βρήκε σαν κεκτημένο την ευρωπαϊκή πορεία. Και αυτό που λέτε, ότι βρίζαμε τους Ευρωπαίους που επί της ουσίας διέσωσαν τη χώρα. Βέβαια. Λοιπόν, και αυτό όμως δεν δημιουργήθηκε από μόνο του. Αυτό υπήρχε μια προπαγάνδα της σημερινής κυβέρνησης κατά βάση, η οποία πριν αναλάβει την κυβέρνηση λιδωρούσε τους Ευρωπαίους, έλεγε αυτά που έλεγε, ότι θα τους χορέψει, δεν θα διαπραγματευτεί μαζί τους, αλλά όταν είδαν και αυτή την πραγματικότητα κατάλαβαν ότι η Ευρώπη είναι αυτή που διέσωσε τη χώρα. Δυστυχώς, και αυτή τη στιγμή δεν έχει καταλάβει ο κόσμος ότι έχει συμβεί ένα πολύ μεγάλο καλό στη χώρα. Η χώρα δεν χρωστάει σε τράπεζες, σε οίκους, χρωστάει μόνο στην Ευρώπη. Είναι πολύ σημαντικό. Μάλιστα.
Λοιπόν, επειδή έχουμε μια ακόμη συνάντηση την άλλη εβδομάδα, δεν θα σας ρωτήσω τώρα για τα χαρακτηριστικά της δικής σας υποψηφιότητας, αλλά θέλω με τίτλους να μου δώσετε τις προτεραιότητες για το Ευρωκοινοβούλιο της Ένωσης Κεντρών. Τι λέτε εσείς? Κοιτάξτε, εμείς λέμε ενιαία ευρωπαϊκά σύνορα, λέμε ενιαία οικονομική πολιτική σε όλη την Ευρώπη, λέμε ότι ίσως πρέπει να προχωρήσουμε περισσότερο και στην ευρωπαϊκή ενοποίηση, αυτή που οραματιζόντουσαν οι ιδρυτές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και όχι μία Ευρώπη οικονομική ένωση, απλά, όχι ένα μεγάλο δηλαδή χώρο εμπορικών συναλλαγών, αλλά και ένα χώρο ο οποίος θα έχει κοινές αποφάσεις, κοινά σύνορα, κοινή πολιτική γενικότερα. Είναι δύσκολο, το ξέρω, αλλά αν δεν βαδίσουμε προς τα εκεί... Θα παλέψετε για αυτό, αυτό ακριβώς, γιατί βλέπουμε στοιχεία, αυτή τη στιγμή ανεβαίνουν στην Ευρώπη στοιχεία, τα οποία επιθυμούν τη διάλυση παρά την ολοκλήρωση της Ευρώπης. Βλέπουμε να ανεβαίνουν ακροδεξιά στοιχεία, οι ευρωσκεπτικιστές οι λεγόμενοι, οι οποίοι βλέπουν την Ευρώπη σαν κάτι το οποίο δεν τους αρέσει, προτιμούν την επιστροφή στα εθνικά κράτη, πράγμα που εμείς δεν συμφωνούμε. Θεωρούμε ότι η συλλογικότητα είναι πάντα πολύτιμη. Η ατομικότητα είναι πράγμα το οποίο δεν σε βοηθάει. Σε βοηθάει μπορεί σε κάποιες συγκεκριμένες καταστάσεις. Πολύ καλή επιτυχία, κύριε Σιάτρα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα τα πούμε ξανά και την άλλη εβδομάδα και θα μιλήσουμε και για εσάς.